Εμείς θα μιλήσουμε για την Oprah Winfrey. Α, πολύ φίλη μου, μου μιλάει κάθε μέρα. Δεν έχουμε κάποιο βίντεο. Νάτινα. Ωραία, θα δούμε πλάνα. Είναι η πιο πλούσια Αφροαμερικανίδα του 20ου αιώνα και η μόνη δισεκατομμυρίουχος, νομίζω, μαύρη γυναίκα. Ναι, δεν κατάφερε και αυτή να δυνατήσει ποτέ αποτελεσματικά. Και όμως, Σοφία μου, δυνάτιζε. Ξέρω, ναι. Έχει καταφέρει τα πόσα έχει καταφέρει στη ζωή της. Παρ' όλα αυτά, είχε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Φρικτά. Γνωρίζει. Έχουμε επικοινωνία, εννοείται και με την Όπρα. Εγώ μίλησα το πρωί μαζί της, παιδιά, ήταν σε κύριο με παιδιά και δεν μπορούσα να μου μιλήσει. Το πρωί που μάζευε αυτή τα λάχανα, εγώ μάζευα την κάναβη. Γι' αυτό δεν αδυνατίζει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αν τη λέει ότι το λάχανο φάει μια σαλάτα και αυτή τρώει αυτό το λάχανο. Κακοποιήθηκε λοιπόν σε ηλικία 13 χρονών, ενώ μεγάλωσε με τη γιαγιά της σε πολύ αθλίες συνθήκες. Στα 14 φεύγει λοιπόν από το σπίτι. Δεν περνούσε πάρα πολύ καλά προφανώς. Μένει με τον μπαμπά της. Ο μπαμπάς της λοιπόν ευτυχώς ήταν λίγο πιο αυστηρός από την μαμά και τη γιαγιά. Και αυτό της βγήκε σε καλό, διότι σπούδασε, πήρε πάμπολες υποτροφίες στο πανεπιστήμιο. Διέπρεψε, έχει μιλήσει και για το γάμο που λέει δεν έχω παντρευτεί. Νομίζω είναι με έναν. Ήταν σύντροφο. Για πολλά χρόνια αραβωνιασμένη. Ήταν. Και τώρα πια έχει αφοσιωθεί στα σκυλιά. Α, ναι, γιατί ήταν 23 χρόνια νομίζω μαζί του. Είπε ναι, ότι αν είχα παντρευτεί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έχει μιλήσει και για τα παιδιά. Έχει πει αυτό που έχει πει και η Σοφία, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη όλο αυτό. Οπότε έχει πει κάπου ότι θα προτιμούσα να τα βρω έτοιμα στα 12 τους για να μπορέσει να νοούμε μαζί τους. Τέλειο. Μη σου πω στα 20, ακόμη καλύτερα να βγαίνουμε και για ποτάρες. Ναι, να έχουμε σπουδάσει. Να τα πούμε. Και άφησε, λέει, τον σύντροφο και πήγε στα σκυλιά. Προχθές είχαμε την Σάρων Στόουν. Αυτό θα έλεγα. Κάναμε άντρες σκυλιά 0-3 περίπου το σκορ. Έτσι, κερδίζουν τα σκυλιά. Ναι. Η Crazy Cat Lady είναι αυτό. Το γνωστό, το μεγαλώνει και ξέρει κάτι. Όχι, η Crazy Cat Lady είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει επιλέξει από πολύ νωρίς τη συντροφικότητα. Οι γυναίκες αυτές έχουν επιλέξει τη συντροφικότητα και στο πέρας του χρόνου έχουν καταλάβει ότι δεν του ταιριάζει. Είναι δικιά μου καλώδια. Έχει διαφορά. Ναι, ναι. Να πούμε όμως ότι έχει δει και έναν οργανισμό που βοηθάει παιδιά, γυναίκες και άντρες για να σπουδάσουν σε όλο την ηφίλιο. Καλά, έχει κάνει τέρατα. Έχει κάνει τέρατα. Έχει αυτοκίνητα σε έδωσε, παιδιά, λέει, κόσμο. 10 εκατομμύρια για τα θύματα του κορονοϊού. Δεν υπάρχει. Τι κάνει. Επίσης, παιδιά, να ξέρουμε ότι έχει χρηματοδοτήσει το When They See Us, ένα serial καταπληκτικό. Τέλειο. Και είναι και παραγωγός ταινιών που έχουν κάνει αυτό. Όχι, αυτό είναι το serial Χρυσάνθη. Την ταινία δεν θυμήθηκα. Το When They See Us είναι ένα serial που αφορά σε έναν βιασμό στο Central Park το 70 κάτι. Και δολοφονία. Και δολοφονία, αν θυμάμαι καλά. Και κατηγορήθηκαν 5 μαύροι. Πέντε παιδιά. Και όταν το χρηματοδοτήσανε, λέει, εγώ είδα τα backstage αφού είδα το σύριαλ, το οποίο είναι σε επεισόδια νομίζω. Αποπνικτικό, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα και τέτοια αλήθεια. Νομίζω είναι και ο Ντε Νίρο συμπαραγωγός. Είχαν μεγάλο άγχος, λέει, αν θα το βγάλουν εγώ in the seas ή ο βιασμός του Central Park. Υπόθεση Central Park. Γιατί αυτό είναι που ξέρει ο κόσμος. Και μαζεύτηκε, λέει, η ομάδα και είπε, θα ρισκάρουμε να μην βγάλουμε το εμπορικό όνομα. Ναι. Να βγάλουμε ένα φιλοσοφικό όνομα όταν μας βλέπουν. Έτσι. Ναι. Και όποιος το δει. Και είχαμε, λέει, τρελή αγωνία και την πρώτη εβδομάδα χτύπησε κόκκινο στην πλατφόρμα και έγινε χαμός. Είναι φοβερό σειρά. Δείτε το, παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Ό,τι αναλαμβάνει αυτή η γυναίκα έχει να κάνει με βοήθεια σε κόσμο. Έχει γίνει συμπαραγωγός και παραγωγός και έχει παίξει σε ταινίες που είναι κατά του ρατσισμού και πολύ βαριές ταινίες. Και είναι και εξαιρετική ηθοποιός. Ναι, εξαιρετική. Πάρα δεν πολύ μπορώ καλή. Να θυμηθώ την ταινία στην οποία την θα το θυμηθώ κι εγώ γιατί έχω κολλήσει τώρα, αλλά γιατί θέλω να πω κάτι από την αρχή που διάβασα το θέμα. Ότι να, ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και το πήρε και το έκανε ανάποδα και έφτιαξε μια υπέροχη ζωή και όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι έτσι. Είναι μια δική της αυτοκρατορία πραγματικά. Πέρα από αυτό, εμένα δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι της αυτοκρατορίας, να σας πω την αλήθεια. Εννοούμε και της φιλοσοφικής. Είναι κίνημα πια. Δεν το γύρισε πάνω του, θέλω να πω. Όχι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ δικαιολογία στο ότι είχα δύσκολα παιδικά χρόνια, γι' αυτό έχω κακή συμπεριφορά. Ή δεν είχα επιρροές, ή δεν είχα κίνητρο, ή δεν είχα. Μια κοπέλα η οποία κακοποιήθηκε επανειλημμένα σεξουαλικά σε πολύ τρυφερή ηλικία και για πολλά χρόνια και κατάφερε να το σκάσει από το σπίτι της πάλι σε μια τρυφερή ηλικία και τελικά να γίνει αυτό το πρότυπο γυναίκας που όχι μόνο είναι καλό για τον εαυτό της, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και πολύ ουσιαστικά. Και επίσης αυτό που θυμάμαι εγώ με την Όπρα, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι. Δεν ξέρω όμως, Κρυσταλία, τώρα εσύ είπες ότι μεγάλωσε η γιαγιά της. Ναι, μέχρι κάποια ηλικία μεγάλωσε. Εγώ θυμάμαι ότι την άκουσα να λέει ότι η μαμά μου, θυμάμαι καλά, της είπε: είσαι μαύρη, δεν έχεις μέλλον. Το μόνο μέλλον σου είναι να μορφωθείς. Πρέπει οπωσδήποτε να σπουδάσεις. Δεν πρέπει να μείνεις αμόρφωτη, της είχε πει η μαμά της. Και έτσι λέει: έριξα όλο μου το βάρος στο να μελετάω, να διαβάζω. Για να αποκτήσει μια δύναμη. Η μαμά της, γιατί εγώ έχω διαβάσει ότι ο μπαμπάς της την έβαζε, λέει, να διαβάζει ένα βιβλίο τη βδομάδα. Ήταν πολύ αυστηρός με τις εξόδους της. Και έτσι, λέει, λόγω του μπαμπά της άλλαξε η ζωή της.
Και βέβαια του παρελθόντος που τη βίασαν και όλα αυτά που πέρασε και έζησε άθλη από πριν τους ή άλλους, αποφάσισε να αλλάξει και εκείνη η ίδια τη ζωή της με τη βοήθεια του μπαμπάτσι που ήταν πιο αυστηρός. Αυτό δεν το ξέρω γιατί έχω θέμα να λέει μπαμπάτσι που μπορεί να είναι και λάθος. Το θέμα όμως ποιο είναι, πέρα από το βιασμό που μπορεί να και τα λοιπά να συμβεί οπουδήποτε, εγώ μιλάω για το χρώμα της. Ότι ήταν μια γυναίκα διαφορετική και η μάνα της της είπε, ή όποιος της το είπε, ο πατέρας της, ότι θα κερδίσεις πολύ χώρο αν ανοίξεις το μυαλό σου. Μας το πες και εσύ για τον εαυτό σου τις προάλλες αυτό. Τι είπα. Ότι αφοσιώθηκες, private το είπαμε, όχι στην εκπομπή, ναι, ότι αφοσιώθηκες πάρα πολύ στην μόρφωσή σου. Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. Το θεώρησα πάρα πολύ και το λέω συνέχεια, γι' αυτό το λέω. Γιατί κατάλαβα ότι από αυτό ανοίγει το μυαλό σε νεκρό χρόνο. Εσύ νομίζεις είσαι φοιτητής σε ένα πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή πας, τρως τις ταβέρνες, παίζεις τα τάβλια σου, διαβάζεις την εξεταστική τσιμα-τσιμα. Και γίνεται μια δουλειά που ανοίγει το κεφάλι σου. Πολύ που δεν μπορεί να την προσφέρει η οργανωμένη γνώση, η οργανωμένη γνώση, έτσι. Είναι άλλο πράγμα την αρρωγάνωτη. Είναι άλλο από το θα διαβάσω πολλά βιβλία. Η οργανωμένη γνώση κάτι. Φυσικά όχι σε όλους. Μιλάς για το σχολείο συγκεκριμένα και για το πανεπιστήμιο μετά, αυτό εννοείς οργανωμένη γνώση. Για την κλασική παιδεία, ναι. Γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, τα κλασικά. Αλλά όχι σε όλους. Ξέρεις, είναι συνειδητή οργανωμένη γνώση. Ναι. Γιατί εσύ επέλεξες να το κάνεις. Ναι. Δεν πέρασες απλά σε ένα πανεπιστήμιο και ψάχνει. Ναι, γιατί είχε την ευκαιρία να δει ότι αυτό είναι ένα όπλο και όχι κάτι καταναγκαστικό έτσι, που πρέπει έτσι να κάνουμε καλά και σώνει. Ειδικά με είσαι από φτωχή οικογένεια, το λέω και το ξαναλέω αυτό το ταξικό, παίζει πάρα πολύ ρόλο να προσπαθήσεις να σταθείς στα πόδια σου. Δεν έχεις βοήθεια. Πάντως, παιδιά, για να ολοκληρώσουμε πριν σηκώσουμε το τηλέφωνο, είναι το τρανό παράδειγμα ότι όλα είναι θέμα εστίασης. Υπάρχει κάτι που λέμε στην ψυχολογία, η ταύτιση με τον επιτιθέμενο. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν εκτεθεί σε τέτοια. Με τον επιτιθέμενο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκτεθεί σε τέτοια ερεθίσματα, σε βία, σε κακοποιητικούς γονείς, οι οποίοι μπορεί να γίνουν σαν κι αυτούς ή το εντελώς αντίθετο από αυτούς. Και να το μετουσιώσουν σε κάτι πάρα πολύ θετικό και να γίνουν παράδειγμα στη ζωή τους.